Το νέο ωράριο προβλέπει ότι δεν θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος φορτηγών άνω του 1,5 τόνου στο κέντρο της πόλης όταν η αγορά είναι ανοιχτή. Ενώ σε αυτό το χρονικό διάστημα λειτουργίας της αγοράς θα επιτρέπεται στις θέσεις φορτοεκφορτώσεων να μπαίνουν μόνο οχήματα μέχρι 1,5 τόνου. Πότε είναι πιο εύκολα να φορτώσει, να εκφορτώσει? Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες. Το βράδυ είναι πολύ πιο εύκολα. Βλέπουμε εκείνη η Ερμού βογκάει. Βογκάει. Να μην υπάρχει ένας κανόνας με συγκεκριμένο τόνο ή τονάζ, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε, του τι μπορεί, τι χωρητικότητα των μεγάλων αυτοκινήτων. Κατά τις εργάσιμες ημέρες, οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από τις 8.30 το βράδυ έως τις 8.30 το πρωί. Μόνο για τα φορτηγά οχήματα ωφελήμου φορτίου μέχρι 8 τόνων. Με όλους τους φορείς είχαμε μια εκτενή διαβούλευση για το πώς θα αλλάξει το ωράριο φορτοεκφορτώσεων. Συναντηθήκαμε πολλές φορές επ' αυτού. Η τροχέα ήταν σύμφωνη στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε όσον αφορά την αλλαγή. Μάλιστα, ήθελε να είναι ακόμα πιο αυστηρό το ωράριο σε σχέση με αυτό το οποίο εν τέλει αποφασίστηκε. Τα Σαββατοκύριακα η διαδικασία αυτή θα επιτρέπεται από τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι τις 8.30 το πρωί της Δευτέρας, ενώ κατά τις αργίες θα γίνεται ελεύθερα. Από τη στιγμή που παίρνονται οι αποφάσεις, γνωμοδοτήσαμε και εμείς ως Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Υπάρχει τώρα το επόμενο βήμα που είναι η αποκεντρωμένη, γιατί ξέρουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι ο ένας τον άλλον, 50 τον αριθμό, που δεν είναι 50, αλλά αμέσως μετά την αποκεντρωμένη θεωρώ ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Στις λεωφορείο-λωρίδες θα απαγορεύεται η φορτοεκφόρτωση κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ενώ για τους πεζόδρομους του Εμπορικού Ιστορικού Κέντρου το ωράριο θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο και μικρότερο τμήμα του Γενικού Ωραρίου Φορτοεκφόρτωσης. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που θα περάσει και σε ΦΕΚ, καλό θα ήταν να υπάρχει λίγο ένα διάστημα προσαρμογής, υπό την έννοια ότι να προειδοποιούμε τους φορτηγατζίδες ότι πλέον είναι σε ισχύ το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης, να δώσουμε ένα διάστημα προσαρμογής το οποίο θα τους ενημερώνουμε ότι τυπικά σήμερα παρανομούν, αλλά από την τάδε ημερομηνία και μετά θα ισχύει. Ως ευρύτερη περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης ορίζεται εκείνη που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Δημητρίου, Καραολί και Δημητρίου, Δωδεκανήσου, Σαλαμίνος, Κουντουριώτου, τη Λεωφόρο Νίκης και τις οδούς Νικολάου Γερμανού, Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης και Αγίου Δημητρίου.